Κύριε Νάκη, το ΚΕΚ Γεννηματάς πρόκειται να πραγματοποιήσει ειδικά σεμινάρια το αμέσως επόμενο διάστημα, που αφορούν πιο αντικείμενο καταρχήν. Ναι, ξεκινάμε με δύο ενότητες, διαχείριση ατόμων με παραβατική συμπεριφορά και αντιμετώπιση περιστατικών βίας σε χώρους εργασίας, και όχι μόνο σε χώρους εργασίας, γιατί θα αναλυθούν θεματικές ενότητες που έχουν να κάνουν με την άμυνα, με την νομοθεσία, άμυνα του εαυτού μας και άμυνα υπερτρίτων, ενδεδειγμένες ενέργειες. Και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που θέλουν να αυξήσουν βασικά το αίσθημα της ασφαλείας τους, αλλά να ξέρουν ακριβώς και τι να κάνουν για να προστατεύσουν τους οικείους και τον εαυτό τους φυσικά. Ο κύκλος αυτός θα γίνει από πιστοποιημένο εκπαιδευτή, ένα αστυνομικός, ο κύριος Μάριος Οικονόμου, και θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ιπποκράτης, γιατί η θυματολογία άπτεται και και του δικού του πεδίου. Μάλιστα. Ξεκινάμε από αυτήν την εβδομάδα και όποιος ενδιαφερόμενος θέλει μπορεί να μπει στη σελίδα του ΚΕΚΕΝΗΜΑΤΑΣ, www.κατάρτιση.pnai.gr, και να δει τα προγράμματα και να δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής την συμμετοχή του. Αν μου επιτρέπετε, μια σας έχουμε στη διάθεσή σας, το ΚΕΚ Γεννηματάς είχε ξεκινήσει πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, την υλοποίηση του νέου προγράμματος για το οποίο χρηματοδοτείται από την περιφέρεια. Ωστόσο, στην ΚΟ δεν δημιουργήθηκε κανένα τμήμα από αυτά που είναι απαραίτητα. Πέρυσι, για πέρυσι, λέτε, και έγιναν πέρυσι κάποια μαθήματα. Μιλάω για το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα άργησε πάρα πολύ να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Υπογράφηκε τέλος, αν δεν κάνω λάθος, Φεβρουαρίου. Μέσα στο Μάρτιο σχεδιάζαμε και ξεκινάμε τώρα. Δηλαδή, δεν είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή, να χαρακτηρίσουμε αυτό πρώτο από κάποια, θα γίνει από κάποια σειρά άλλων κομμάτων που θα δημιουργηθούν. Επειδή είχαμε κάνει και ένα άνοιγμα στους φορείς, είχαμε ζητήσει να μας φέρουν αιτήματα, το τι επιθυμεί ο κάθε φορέας να πραγματοποιηθεί. Ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, μια ομιλία ενδεχομένως. Δεν είχαμε αιτήματα πέρα από τον Αγροτικό Σύλλογο, που συνεργαστήκαμε σε αυτό το επίπεδο με το Δήμο, και θα γίνουν τα σεμινάρια στο ενοπείο της κυρία Τριανταφυλοπούλου. Ξεκινάμε τώρα με αυτόν τον κύκλο που έχει να κάνει διαχείριση ατόμων με παραφατική συμπεριφορά και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με την αίσθηση της ασφάλειας σε χώρους εργασίας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ.